το βάθρο του Ιπποκράτη, έναν ορθοπαιδικό δίθρο, δύο σκάλες, ένα τραπέζι, ένα ανάκλητρο, ένα σκάμνο, ένα υπεροειδές ξύλων, μία άμβη, τέσσερα σκίαστρα, δέρμα, μία διπλή τροχαλία ξύλινη, μία διπλή τροχαλία σιδερένια, ένα ξύλινο γουδί, ένα γουδοχέρι, ένα μεγάλο γουδί ξύλινο, σφουγγάρια, στυλιάρια ξύλινα, η βιλά είναι σχοινή, δύο καλάθια, δύο ιαλοδοχεία, δύο μέτρα υφαντόλινο, οι μάντες, φουφού, εργαλεία, χειρουργικά, δοχείο και διάφορα σχοινιά. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες. Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη, δημιουργία, ηλεκτρονική επεξεργασία, πλαστικοποίηση, εκτύπωση και κατοποίηση 17 πάνελ, τοποθέτηση δύο τείχων από την πλέση γυψοσανίδες, οβατεπί και ελαιοχρωματισμός. Η συνολική αξία ανήλθε στις 90.000 ευρώ. Όπως είπα, είναι καλορίζικο. Μετά από την δημιουργία των διαφόρων προγραμμάτων που έχουμε βάλει σιγά σιγά στον δρόμο, το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, με πρωτεργάτες όπως είπα τον κύριο Κιάρη, τον κύριο Ιωαννίδη, τον κύριο Διακογιάννη και τελικά και λιγάκι και από μένα, ναι, να φτιάξουμε αυτό το ιατρείο. Ίσως δεν θα έπρεπε να το λέμε ιατρείο του Ιπποκράτη. Εγώ προτιμώ το Ιπποκράτειο ιατρείο. Για ποιο λόγο το λέω? Δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι ο Ιπποκράτης είχε ακριβώς αυτό το ιατρείο. Αλλά αυτό το οποίο θα μπορέσουμε και θα δείτε πώς είναι, να πούμε ότι το καιρό εκείνο ένα ιατρείο είχε αυτή τη μορφή. Και τα έπιπλα, αυτά τα οποία είναι μέσα, αυτά τα περιγράφει ο Ιπποκράτης με απόλυτη ακρίβεια, όπως θα δούμε. Καταρχάς, το πρώτο και απλούστερο ήταν να μεγαλώσουμε το μικρό μουσείο το οποίο υπήρχε. Είδατε όλος ο χώρος ο οποίος ενώθηκε και σιγά σιγά εμπλουτίζεται. Βλέπετε τα χειρουργικά εργαλεία, φαρμακευτικά δοχεία, νομίσματα, αντίγραφα αγαλμάτων, τα παλιά παλέτυπα που είχαμε και ούτω καθεξής. Το άλλο πρόγραμμα, ο κήπος, όπως σιγά σιγά διαμορφώθηκε, ευτυχώς πάλι τώρα η Απιβίτα έβαλε